ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Στους ακροατές. Και χρόνια πολλά σήμερα, γιατί είναι και μέρα της γυναίκας. Να μην ξεχνιόμαστε. Να είστε καλά. Η Καστοριά τιμάει γυναίκες. Τιμάει τις γυναίκες, νομίζω. Ποιος? Η Καστοριά τιμάει τις γυναίκες και διαχρονικά. Κάποια στιγμή ήταν και οι δύο βουλευτήνες γυναίκες, βέβαια. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν γυναίκες στην πολιτική ζωή του τόπου. Σωστά. Το θέμα όμως της ισότητας έχει ακόμη πολλά βήματα να γίνουν. Και με τις συνθήκες της πανδημίας, πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποια ζητήματα που είχαμε κατακτήσει οπισθοχωρούν, έχουμε εργασιακή ανασφάλεια, αβεβαιότητα στην εργασία, απολύσεις και βέβαια και όλα αυτά τα φαινόμενα που καταγγέλλονται το τελευταίο διάστημα για σεξουαλική παρενόχληση, για περιστατικά βίας, είναι θέματα που πρέπει να ενεργοποιήσουν το σύνολο της κοινωνίας, ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την ισότητα και για την δημοκρατία. Μάλιστα. Γιατί και αυτή κινδυνεύει στις μέρες μας με φαινόμενα που εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα. Πάλι πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο έκαψε στην κυριολεξία τις καρδιές όλου του λιανεμπορίου της Καστοριάς, ενώ στο σύνολο του νομού μας δημιούργησε για ακόμη μια φορά το αίσθημα της αδικίας. Πάτε να ρωτήσετε τι γίνεται και στη Μεσοποταμία, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, να δείτε τι πραγματικά συμβαίνει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί εδώ έχουμε ένα θέμα για το οποίο ακόμη και ο ίδιος ο κ. Τζικαλάγιας τόνισε νωρίτερα ότι όντως είναι μια αδικία, πρώτον, δεν πιστεύει όμως ότι μπορεί να διορθωθεί. Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι μπορεί να διορθωθεί η αδικία αφού τη θεωρεί αδικία. Απεσιόδοξος φαίνεται και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Πανταζής, ο οποίος είπε την Παρασκευή στην εκπομπή μας, ραντεβού στις κάλπες. Κάτι που φαίνεται να επηρέασε στο γεγονός ότι Παρασκευή βράδυ τον παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά και ο κύριος Πανταζής, παρά τα όσα υπόθηκαν για περίπου ένα τέταρτο, δεν νομίζει, δεν έχει την αίσθηση ότι θα υπάρξει διορθωτική κίνηση από πλευράς κυβέρνησης. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Γιατί δείχνει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ανάλγητη και έχει έναν εγωισμό ώστε να μην διορθώνει τα λάθη και τις αδικίες που δημιουργεί. Το πρόγραμμα όπως εξαγγέλθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη είναι μόνο για το δεκαήμερο υποτίθεται των Χριστουγέννων και αγνοεί το γεγονός ότι στην δική μας περιοχή έχουμε 7 από τους 12 μήνες κλειστή την εστίαση και το λιανικό εμπόριο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον οι δικές μας επιχειρήσεις είναι προβλήματα βιωσιμότητας. Οι άνθρωποι έχουν να δουν ευρώ στο ταμείο τους εδώ και πάρα πολλούς μήνες και η κυβέρνηση έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και αυτό συμβαίνει για 2 λόγους. Πρώτον, αδιαφορεί για την Καστοριά και δεύτερον, τα άτομα στην Καστοριά που έχουν θεσμικό ρόλο και εκπροσωπούν τους πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν τα αιτήματα των πολιτών στην κεντρική εξουσία. Διαβάζω την τελευταία φράση από το δελτίο τύπου που έχετε βγάλει. Ντροπή σας, ντροπή σε όλους, βουλευτή Νουδού, πολιτευτές Νουδού, περιφέρεια Νουδού στην περιοχή. Ο τόπος μας και οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου και εστίασης χρειάζονται άμεση ενίσχυση. Τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ας αποφασίσουν να εκπροσωπήσουν δυναμικά το λαό της Καστοριάς στην Αθήνα και όχι να εκπροσωπούν τους ανεύθυνους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Πριν από λίγο, ο κ. Πανταζής μας είπε εδώ στην εκπομπή ότι, γιατί προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε ποιος έκανε το αίτημα, από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία για να φτάσουμε σε αυτό που εξήγηλε ο κ. Γεωργιάδης. Ο κ. Πανταζής λοιπόν μας είπε ότι όλα ξεκίνησε από ένα έγγραφο του Δήμου Εορδέας που είχε κοινοποιήσει και τους βουλευτές Κοζάνης και τα λοιπά, που ζητούσε ακριβώς αυτό που έγινε τελικά στην Βουλή προχθές. Τι περιμένετε να απαντήσω, κύριε Νατσούλη? Οι βουλευτές της Κοζάνης, ο Δήμος Εορδέας όπως είπατε, η περιφέρεια διεκδίκησε για την Κοζάνη.
Οπότε αυτό που σας λέω επαναλαμβάνω, ότι οι θεσμικοί εκπρόσωποι στη δική μας περιοχή δεν διεκδικούν. Έπρεπε δηλαδή, πιστεύετε, να υπάρξει αντίστοιχο αίτημα και από τα από τον δικό μας νομό? Έπρεπε, ακούστε κύριε. Ακριβώς πώς θα το διαχειριζόσασταν εσείς? Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το τι ακριβώς συμβαίνει σε μια περιοχή αν δεν έχει τη σωστή πληροφόρηση. Το πρόβλημα στη δικιά μας περιοχή ξεκινάει από το πρώτο κύμα του lockdown. Επανειλημμένα έχουμε τονίσει τα προβλήματα που αφορούν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τον κίνδυνο για λουκέτα, την αύξηση της ανεργίας. Και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης στην περιοχή αδιαφορούν για την πρόθεση των αιτημάτων αυτών. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε όλα τα μέτρα που παίρνονται σε όλη τη χώρα, παρά το γεγονός ότι η δική μας περιοχή έχει πληγεί περισσότερο από όλες τις περιοχές στην πανδημία, είναι τελευταία στη σειρά. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ντροπή τους. Ντροπή στο βουλευτή, ντροπή στην αντιπεριφέρεια, ντροπή στους πολιτευτές, ντροπή τους. Πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων για να καταλάβουν ότι πρέπει να διεκδικήσουν για αυτή την περιοχή. Δεν εκλέχτηκαν για να τους λέμε μπράβο, εκλέξατε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκλέχθηκαν για να υπερασπιστούν τα προβλήματα της περιοχής και τους ανθρώπους της περιοχής. Να δώσουν λύσεις. Δεν το κατανοούν αυτό. Περιμένουν όλα να γίνουν από μόνα τους. Με τον αυτόματο πιλότο. Νομίζουν ότι άρχισε και τελείωσε ο ρόλος τους στην εκλογή τους. Κατά τη γνώμη σας, πώς έπρεπε να εξελιχθούν? Μπορείς να διεκδικήσεις κάποια πράγματα. Πώς θα έπρεπε να εξελιχθούν τα πράγματα? Δηλαδή, εμείς από το Δεκέμβριο, τι θα έπρεπε να κάνουμε, τουλάχιστον από το Δεκέμβριο? Ή για να γυρίσουμε πολύ πίσω, τον Μάρτιο του 20, όταν ήταν κλειστή ολόκληρη, και όχι κλειστή, θεόκλειστη. Ερμητικά κλειστή. Αυτό δεν περνούσε ούτε κουνούπι τότε. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, κύριε Νατσούλη. Αυτό που κάνουν οι θεσμικοί φορείς στην υπόλοιπη χώρα. Αναφέρουν το πρόβλημα, πηγαίνουν με στοιχεία, τεκμηριώνουν, διεκδικούν και κερδίζουν. Δηλαδή, ποιο είναι το δύσκολο για να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν? Και αν βλέπουν κλειστές πόρτες, να χτυπάνε και το χέρι στο τραπέζι. Εγώ θα τους πω τι πρέπει να κάνουν. Αυτοί ήταν τους πανέτοιμους να κυβερνήσουν και να διοικήσουν. Περιμένουν από μένα συμβουλές. Δεν ξέρουν πώς πρέπει να κινηθούν. Εσείς κάνατε την ερώτηση πια στη Βουλή. Να στο ρωτήσω και εσάς. Πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να γίνει? Εγώ από την δική μου πλευρά, με τον θεσμικό ρόλο που έχω, θα προσπαθήσω να πιέσω ώστε να γίνει η αποκατάσταση της αδικίας αυτής. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει. Εγώ πάντως δεν θα το βάλω κάτω μέχρι να αρχίσουμε να έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Να πούμε και το εξής. Η συζήτηση σήμερα, επειδή νωρίτερα μίλησε και ο κ. Τζικαλάκιας, αναφέρθηκε, ναι μεν, όπως είπε ο ίδιος, είναι άδικο αυτό που έγινε. Είπε όμως και ανέφερε ότι για τα 40 εκατομμύρια της περιφέρειας οι μισές επιχειρήσεις της Καστοριάς πήραν τελικά χρήματα σε σχέση με άλλους νομούς που πήρε μία στις 3 ή μία στις 4 επιχειρήσεις. Στην Καστοριά πήρε μία στις 2. Αποκλείστηκε επίσης, πάντως ολόκληρος ο κλάδος της. Αναφέρθηκε επίσης στις επιστρεπτές, για να το ολοκληρώσω, που υπάρχουν επιχειρήσεις στην Καστοριά που πήραν μέχρι και εκατομμύριο, όπως είπε. Ωραία. Και στο δικό μου το χωριό λένε άλλος τρώει και σκάει και άλλος κοιτάει και σκάει. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μία δικαιοσύνη. Γι' αυτό και το πρόγραμμα της περιφέρειας δεν ήταν δίκαιο με τα κριτήρια που έβαλε. Έβγαλε εκτός πάνω από 14.000 επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν ούτε αίτηση να κάνουν με βάλει. Ναι, γιατί δεν συμμετείχαν καμία βαθμολογία, ναι. Ακριβώς. Και έμειναν απ' έξω ολόκληροι κλάδοι, το λιανικό εμπόριο και η εστίαση. Αυτό δημιουργεί 2 μέτρα και 2 σταθμά. Καλώς ενισχύονται οι επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι δυνατόν η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μένει χωρίς καμία βοήθεια. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Τρέχουν οι υποχρεώσεις τους, οι φόροι τους, οι ασφαλιστικές τους εισφορές και συσσωρεύονται σε όσα από αυτά έχουν παγώσει και δεν υπάρχει καμιά βοήθεια
στην πραγματική οικονομία. Πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους? Πώς θα ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους? Πώς θα κρατηθεί αυτός ο κόσμος στην περιοχή και στη χώρα? Ναι. Δηλαδή, τι μας λένε? Ότι ναι, είναι άδικο, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και εσείς κάτι πήρατε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήρατε κι εσείς κάτι εκατομμύρια. Ναι. Ωραία, πήρανε κάποιες επιχειρήσεις και επαναλαμβάνω, καλώς έγινε και τις πήρανε. Δεν είναι η αντιπαράθεση με αυτούς που έχουν πάρει. Όμως υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που είναι εκτός. Μικρές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, ατομικές. Πώς δηλαδή θα προχωρήσει αυτός ο τόπος? Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την απάντηση στην Αυγουλή. Δεν ξέρω πόσο θα καθυστερήσει η απάντηση αλλά και τι απάντηση θα είναι, αλλά φαντάζομαι θα είναι μια απάντηση. Εγώ πάντως, να ξέρετε, από την δική μου πλευρά θα πιέσω όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Τώρα. Είναι άδικο. Πριν κλείσουμε όμως, επειδή σήμερα σας στέλνουμε και για ένα ακόμη θέμα, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, γιατί έγινε μια μάχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το χωροταξικό. Για μια ακόμη φορά, σε ό,τι αφορά τον σιδηρόδρομο της Καστοριάς. Και είδαμε τη συνάδελφό σας, την κυρία Πέρκα, από την Φλόρινα, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει έναν πολύ σφοδρό διαξηφισμό με τον κύριο Σαββόπουλο. Και καλά για αυτό έκανε, γιατί πρέπει να αποκαλυφθούν κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, πώς βγήκε όμως το θέμα. Κυρία Πέρκα, ακούστε λίγο. Μήπως δημιουργηθεί αίσθηση ότι η κυρία Πέρκα δεν θέλει σιδηρόδρομο στην Καστοριά? Δεν μπορούν να θολώνουν τα νερά. Τα νερά τα θολώνουν οι σουπιές. Θα μιλάνε καθαρά και ξάστερα. Όταν εκλεγήκαμε, το έχω πει ξανά και το επαναλαμβάνω και προκαλώ να φέρουν στοιχεία αν έχουν διαφορετικά. Πήγαμε να δούμε τι γίνεται με τη σιδηροδρομική σύνδεση της Καστοριάς των Εργοσαίου που δεν υπήρχε το παραμικρό για τη σύνδεση που μας λέγανε εδώ και χρόνια ότι θα έρθει από την Καλαπάκα. Το μόνο που υπήρχε, όχι στον Εργοσέ, στο δημόσιο διάλογο ήταν μία πρόταση του ΤΕΕ της Δυτικής Μακεδονίας για αυτό το έργο. Δεν είχε προχωρήσει το παραμικρό και τώρα που μας λένε από το 2006 τα κάναν να μας τα φέρουν, να μας τα δείξουν με στοιχεία. Εμείς με στοιχεία τους φέρνουμε την έγκριση που υπήρχε για το κομμάτι Φλόρινα, Κρυσταλλοπηγή, Πόγραδες και σύνδεση της Κρυσταλλοπηγής με το αεροδρόμιο της Καστοριάς. Και με το καινούριο χωροταξικό, επειδή αυτό το έργο είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ που προχωράει, που έχει έγκριση από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, έγκριση από το ΙΝΤΕΡΕΚ και είναι ένα έργο που θα πληρωθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Επειδή είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζουν και θολώνουν τα νερά, δεν το θέλουμε αυτό και αυτό είναι ακριβό, λες και τι θα το πληρώσουν. Βέβαια λέει και κάτι άλλο ο κύριος Σαββόπουλος, αν πρόσθεσε καλά. Θα τελειώσω, κύριε Ρατσούλη, να καταλάβει ο κόσμος και ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Ναι. Και μας λένε τώρα ότι θα κάνουν μία σύνδεση της Καστοριάς από τη Σιάτιστα. Πού είναι όλα αυτά? Να μας δείξουν τις μελέτες που επικαλούνται. Να μας δείξουν τις μελέτες από την Καλαμπάκα που επικαλούνται. Και να μας πούν πόσα τούνελ χρειάζονται από εκεί και ποιο είναι το κόστος. Να μας δείξετε κι εσείς, λέει ο κ. Σαββόπουλος, τις δικές οικονοματεχνικές μελέτες που βγάζουν βέβαια, το δικό σας έργο ασύμφορο. Που βγάζουν ασύμφορο, λέει το έργο. Ειλικρινά, κύριε Νατσούλη, εκνευρίζομαι. Φτάνει πια η κοροϊδία και το ψέμα. Να μαζευτούν. Να μαζευτούν. Να σταματήσουν να λέει ψέματα. Όπως λέγανε και για το φυσικό αέριο. Εγώ λοιπόν σας έχω στείλει την έγκριση από την Εργοσέ, την προκήρυξη της μελέτης. Σας έχω στείλει την έγκριση από το ΙΝΤΕΡΕΚ. Σας έχω στείλει το έργο αυτό πώς είναι ενταγμένο στο ρόλο της διαμετακόμισης στη χώρα, στον εθνικό σχεδιασμό. Και τολμάν και μιλάν που θέλουν να το παγώσουν και να το πάνε πίσω. Να πούμε ότι εμείς κάποια στιγμή μες στην εκπομπή θα ακούσουμε και το συγκεκριμένο διάλογο που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το χωροταξικό και την σιδηροδρομική σύνδεση Καστοριάς ανάμεσα στην κυρία Πέρκα και στον κύριο Σαββόπουλο. Σαν ΣΥΡΙΖΑ εντάξαμε το έργο Φλόρινα Κρυσταλλοπηγή Πόγραδες που μας ενώνει και από εκεί κάναμε την ένωση από την Κρυσταλλοπηγή στο αεροδρόμιο της Καστοριάς που μας ενώνει με την Δυτική Ευρώπη, μας ενώνει με την Ανατολή, μας ενώνει και με το κέντρο της χώρας με την Αθήνα.
οι άνθρωποι αυτοί ρίχνουν στάχτη στα μάτια και λένε αυτό, τη μια λένε είναι ακριβό και δεν πρόκειται να γίνει. Την άλλη λένε δεν υπάρχει τίποτε. Δεν έχει καμία μελέτη, η οποία τώρα τελειώνει, ολοκληρώνεται. Και από την άλλη λένε θα κάνουν μελέτη από Σιάτιστα και από Καλαμπάκα. Το κόστος να μας πούνε από εκεί, από τα τούνελ, τα τούνελ. Και να πάνε στην Εργοσέ και να το διεκδικήσουν. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις διαφορετικές, αλλά πραγματικά ότι... θεωρώ ότι με κομματική σκοπιμότητα και με κοντόφθαλμη οπτική σταματάνε έργα που είναι καθοριστικά για την περιοχή, για την εξωστρέφεια, για το καινούριο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται για την επόμενη μέρα. Είναι λίγοι. Είναι λίγοι. Και δυστυχώς βρέθηκαν στην εξουσία σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Είναι λίγοι. Το λέω ευθέως. Ωραία. Να μας δώσουν τις μελέτες τους. Είναι να μας τις δώσουν. Είναι ένα θέμα που μέσα στη βδομάδα θα το αναπτύξουμε πολύ πιο αναλυτικά. Ναι, να μας δώσει τις μελέτες που έχει έτοιμες από το 2006. Αναφέρθηκε σε αυτές τις μελέτες έντονα ο κύριος Σαββόπουλος στην τοποθέτηση. Όποιος αναφέρθηκε, εγώ δεν έχω τίποτε με τον Δημήτρη τον Σαββόπουλο και τον θεωρώ και φίλο και συγχωριανό. Όποιος έχει να μας δώσει τις μελέτες, όποιος ισχυρίζεται ότι υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορεί η Καστοριά να πάει πίσω. Το κράτος έχει συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν ο ένας να κάνει και ο άλλος να γκρεμίζει από έναν κομματικό εγωισμό. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ευτυχώς δεν γκρεμίσανε ακόμα και το αστυνομικό μέγαρο που χτίζεται. Ικανούς τους έχω. Ντροπή. Ντροπή σε όλους. Κύριε Τελιγιορίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πιθανά να σας χρειαστούμε για αυτό το θέμα. Είναι κρίμα για αυτόν τον τόπο. Πιθανά να σας χρειαστούμε μέσα στη βδομάδα. Ο τόπος αυτός έχει πολλές δυνατότητες. Έχει και πολλά προβλήματα. Έχουμε πληρώσει και τώρα με την πανδημία πολύ μεγάλο κόστος. Και οικονομικά και δυστυχώς και σε ανθρώπινες ζωές. Είναι κρίμα με κομματικές παροπίδες να προσπαθούν να επηρεάσουν τον κόσμο και να σταματάνε και να παγώνουν έργα. Αντί να ενώσουμε δυνάμεις και να πάμε όλοι μαζί, να προχωρήσουμε μπροστά. Καθημερινά πρέπει να τους αποδείξουμε το αυτονόητο. Μάλιστα. Μην το σταματάς ρε άνθρωπε το έργο. Έχει την έγκριση από το Ίντερεκ, διακρατικό έργο. Έχει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Θα έχει τη χρηματοδότηση από εκεί. Και εσύ το σταματάς γιατί το κάνει, το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι εσύ. Συνέχισε το. Λοιπόν, θα σας ξαναχρειαστούμε. Βλέπω μέσα στη βδομάδα σίγουρα γιατί θα το έχουμε αναλυτικά το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Νατσούλη. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.